Καταρχήν, ευχαριστώ την Επιτροπή για την ευγενική πρόσκληση. Από πολλές παλιές κλινικές μελέτες ξέρουμε από αρκετά παλιά ότι η βηματοδότηση από την κορυφή της δεξιάς κοιλίας παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα, όπως επίσης και από το άρθρο το τελευταίο, μάλλον την Block Heart Failure, που έδειξε ότι υπήρχε πρόβλημα στην βηματοδότηση δεξιάς κοιλίας όσον αφορά τα endpoints για ευνίδιο θάνατο, επισκέψη νοσοκομείο. Ξέρουμε επίσης ότι η κοιλιακή βηματοδότηση από την κορυφή της δεξιάς κοιλίας αυξάνει τον κίνδυνο για κολπική μαρμαριγή και αυτός ο κίνδυνος είναι γραμμικός όσο αυξάνεται το ποσοστό της κοιλιακής βηματοδότησης. Και επίσης ξέρουμε ότι όταν σε ένα ποσοστό βηματοδότησης πάνω από 40%, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος για επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας και συχνές νοσηλίες είναι πάνω από 5-6 φορές. Τι εναλλακτικές έχουμε. Τα τελευταία χρόνια, πριν από αρκετά χρόνια, είχε συζητηθεί το θέμα της βηματοδότησης από το μεσοκοιλιακό διάφραγμα, ουδέποτε αυτή ευδοκίμησε και προχώρησε. Υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές και πια εστιάζουμε σε ορισμένα σημεία μέσα στο ρυθμιστικό σύστημα της καρδιάς, ειδικά στην περιοχή του HIS και στην περιοχή του αριστερού σκέλου, στην left bundle branch area, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Είναι μια ενδιαφέρουσα περιοχή. Ειδικά στην περιοχή του HIS μιλάμε για μια περιοχή μικρή, μήκους 20 χιλιοστών, πάχους 4 χιλιοστών, που βρίσκεται μέσα σε εινώδη ιστό, κάτω από το μεμβρανό του σέπτου. Τεχνικά πολύ, πολύ challenging για οποιονδήποτε. Είναι εφικτή αυτή η βηματοδότηση στην περιοχή του HIS. Ναι, στη μετανάλυση η οποία έχει δημοσιευτεί στο Europace το 2018, που περιελάμβανε, στην οποία συμμετείχαν οι πρωτοπόροι στην βηματοδότηση στην περιοχή του HIS, φαίνεται ότι, και η οποία περιλαμβάνει 1.453 ασθενείς, φαίνεται ότι είναι δυνατή αυτή η βηματοδότηση. Πηγαίνοντας σε ασθενείς οι οποίοι είχαν διατραχές κορποκυλής αγωγής και κυρίως μπλοκ, ένα 62,1%, επίσης ένα QRS 114 και ένα κλάσμα εξώθησης 47,1. Επίσης, στον πίνακα αυτό φαίνεται και η λειτουργική κλάση των ασθενών. Φαίνεται λοιπόν ότι το ποσοστό σε μετανάλυση επιτυχίας είναι 84,9. Όσο περνάγανε τα χρόνια, το ποσοστό αυτό ανέβαινε, αυτές είναι και 92%. Γιατί προφανώς έχουν αλλάξει και λίγο οι συνθήκες με τις οποίες κάτω επιχειρήθηκε στα πρώτα χρόνια, το 2004-1999, η βηματοδότηση σε σύγκριση με την αυτή. Φαίνεται ότι στους πρώτους 3 μήνες η ουδή στη βηματοδότηση από το HIS είναι σταθερή. Τα πράγματα βέβαια αργότερα αλλάζουν. Και επίσης φαίνεται ότι υπάρχει μια βελτίωση στο κλάσμα εξώθησης, τόσο σε ασθενείς που έχουν κλάσματα εξώθησης πάνω από 50%, όσο και αυτούς που έχουν κάτω από 50%. Στις μεταναλύσεις αυτές φαίνεται ότι γενικά το κλάσμα εξώθησης βελτιώνεται κατά περίπου 5,9%, με μεγαλύτερη βελτίωση σε άτομα τα οποία έχουν κλάσματα κάτω από 50%. Τι εργαλεία έχουμε. Δυστυχώς έχουμε ένα καλώδιο, το 3830, το οποίο είναι MRI κοπάτιμο σε διαφορετικά μεγέθη, και έχουμε δύο θικάρια. Εγώ με τους συναδέλφους μου στον Άσο χρησιμοποιούμε το C315 της Medtronic, το οποίο έχει πάρα πολλοί περιορισμούς, ειδικά όταν πρόκειται να έχουμε να κάνουμε με ασθενείς που έχουν μεγάλες κοιλίες, που μερικές φορές δεν μπορούμε να πλησιάσουμε καν την περιοχή του HIS. Και η προσωπική μου εμπειρία από 15 περιστατικά που έκανα ήταν ότι υπήρχε ένας αρχικός ενθουσιασμός όσον αφορά το να βρω το HIS, να βηματοδοτήσω, να στενέψει το QRS, να αισθάνεται ο ασθενής στους πρώτους 6 μήνες καλά. Αλλά στο διάβα του χρόνου, ελέγχοντας πάλι τους ουδούς βηματοδότησης, βρέθηκα στο γνωστό δίλημα που έχουν δείξει οι μελέτες, ότι ανεβαίνουν οι ουδοί και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Επίσης, τήθηκε θέμα της επιλογής συσκευής, οπότε οι περισσότερες επιτεύξεις που επιχείρησα να κάνω ήταν σε ασθενείς με χαμηλά κλάσματα, στα οποία υπήρχε μια αμφικοιλιακή συσκευή, είτε αυτή είναι αμφικοιλιακή βηματοδότηση, αμφικοιλιακού απεινιδωτή. Εδώ βλέπουμε πολύ καλά στο κάτω μέρος το ηλεκτρόγραμμα του HIS, ένα σημείο που το προσπαθούμε να βρούμε. Το ρεύμα βλάβης που παρατηρείται σε 5 και σε 20 λεπτά μετά την εμφύτευση. Και εδώ πέρα με τη σειρά βλέπουμε σε βηματοδότηση, αυτό που λέμε μη εκλεκτική και εκλεκτική βηματοδότηση του δεματίου του HIS, όπου στο δεξιό μέρος της βλέπετε καθαρά το έπαρμα της βηματοδότησης, μια ισοηλεκτρική γραμμή και στη συνέχεια ένα στενό QRS που είναι ενδεικτικό βηματοδότηση, ενώ το προηγούμενο είναι
αυτό που λέμε συγχώνευση, είναι και ενεθίζονται και οι δίπλα ιστεία από τη βηματοδότηση. Όσον αφορά τους ουδούς, φαίνεται σαφώς ότι όσο περνάνε τα χρόνια, ο χρόνος αυξάνονται οι ουδοί, και αυτό είναι από τα προβλήματα της ανθυκελιακής βηματοδότησης. Πιθανοί μηχανισμοί, ίνωση, χειροτέρευση της υποκείμενης αρρώστιας του ερυθισματαγωγού συστήματος, μικρομετακινήσεις των ηλεκτροδίων. Έχοντας αυτά υπόψη, ξέρουμε ότι πέρα από τους ουδούς και τον μεγαλύτερο δείγματος συμβάγεται ότι η μπαταρία θα τελειώσει πιο νωρίς. Και επίσης έχουμε μερικές φορές προβλήματα με sensing λόγω του χαμηλού R-wave και επίσης από oversensing το big waves. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να διορθώσουμε το block. Το 2018 στις οδηγίες της ACC βγήκαν για το heavy block. Μπήκαν το his bundle pacing βηματοδότηση σαν ενδείξεις για 2B σε περίπτωση που το κλάσμα 2α δεν το κλάσμα εξώθησης μεταξύ 36 και 50 και αν προβλέπετε ότι η βηματοδότηση για ένα ασθενή θα είναι πάνω από 40%. Και επίσης για 2β σε περιπτώσεις που θέλει να βηματοδοτήσει για ενδείξεις βηματοδότησης για διαταραχές κορποκυλιακής αγωγής 1, 2α και 2β. Στις πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, έχω βάλει με κόκκινα βέλη ορισμένα πράγματα όσον αφορά. Δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα οι κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με το αυτό, αλλά πρέπει να προσέξει κανείς αυτό που λένε ότι συνιστάται και γίνεται ένδειξη 2α η τοποθέτηση ενός δεύτερου καλωδίου σαν backup για βηματοδότηση. Και είναι κάτι που οπωσδήποτε προβληματίζει όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης ασθενών που αποφασίσουμε να κάνουμε βηματοδότηση, εναλλακτική βηματοδότηση για διαταραχές κορποκυλιακής αγωγής. Μια άλλη περιοχή η οποία είναι ενδιαφέρουσα είναι η περιοχή αυτού που λέμε του αριστερού μπλοκ, του αριστερού σκέλους. Είναι μια πιο ευρεία περιοχή, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα σε μπλοκ που είναι κάτω από το. Είναι μέσα στο χείς και κάτω από το χείς. Και οι μελέτες έχουν δείξει ότι η ουδή βηματοδότησης σε αυτές τις. Με αυτό είναι πολύ καλύτερη, είναι σταθερότερη, έχουμε καλύτερη αίσθηση και μεγαλύτερη σταθερότητα στο καλώδιο. Η μεγαλύτερη μελέτη που έχω βρει για LB βηματοδότηση έρχεται από την. Για βηματοδότηση της περιοχής του αριστερού σκέλους έρχεται από την Κίνα. Δημοσιεύτηκε στο Circulation το Φεβρουάριο του 2021 και μιλάει για περίπου 632 ασθενείς με ποσοστά επιτυχίας σε εμφύτευση γύρω στο 97,8%. Υπάρχει ένα αξιόλογο follow-up, βέβαια μικρό, της τάξης των 18 συν πλην 6-7 μήνες. Και για τις περιοχές της διαταραχών της κορποκυλιακής αγωγής, το ποσοστό των ασθενών ήταν περίπου 60% σε αυτή τη συγκεκριμένη μελέτη. Επίσης, το κλάσμα εξώθησης, όπως υπογραμμίζω με το βέλος, ήταν γύρω στο 57,1% συν πλην 16,47%. Η επέμβαση είχε επιτυχία, όπως λέγουν, έχουν δημοσιεύσει, σαν παρενέργειες, αν μπορεί να αναφέρει την παρουσία bonium block μετά σε ένα ποσοστό δεξιού σκέλους 6,3% των ασθενών. Επίσης, στο διάβα του χρόνου διαπιστώθηκε μια αύξηση των ουδών βηματοδότησης σε 6 ασθενείς. Χάθηκε ο ερεθισμός του ερεθισματαγωγού συστήματος σε 2 ασθενείς. Υπήρχε ανάγκη για επανατοποθέτηση της συσκευής σε 2 ασθενείς. Και το ποσοστό των διατρήσεων από την τοποθέτηση στο σέπτουμ ήταν 2 ασθενείς στους 632. Στα διαγράμματα που βλέπετε εδώ, φαίνεται σαφώς η σταθερότητα τόσο των ουδών βηματοδότηση, όσο του μεγέθους R-Wave, καθώς επίσης και των αντιστάσεων στην πορεία της μελέτης. Κοιτάζοντας τα υπερηχογραφικά ευρήματα, βλέπουμε με κόκκινες μπάρες, είναι η παρακολούθηση μετά από ένα χρόνο και το baseline, βλέπουμε ότι το κλάσμα γενικά εξώθησης παρουσιάζει μια αύξηση στο διάβα του χρόνου. Επίσης, έχουμε μια μείωση των διαστάσεων της αριστερής κοιλίας και επίσης ένα ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι
Στον ένα χρόνο έχει μειωθεί το ποσοστό των ασθενών με σοβαρή και μετρίου βαθμού ανεπάρκεια της τριγλόκινας βαλβίδας. Αυτή είναι μια άλλη μελέτη από τον Ελεμπόγγεν με 110 ασθενείς, με πολύ καλά αποτελέσματα επίσης και ένα ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 88%. Αυτό είναι μια μελέτη που κάναμε, μάλλον πρώτη εμφύτηση που κάναμε στον Άσιο, όταν κατέβηκε ο Κώστας ο Βλάχος με τον Κώστα Τολέτσα στον Άσιο. Ήταν ένας ασθενής που μου παραπέμφθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση, ο οποίος είχε αποδεδειγμένα και με αγγιογραφία κλεισμένο στεφανιαίο κόλπο. Σε πολύ άσχημη κατάσταση, νύχα 3, όπου στο πρώτο πράγμα που βλέπετε είναι ότι προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε με τα παιδιά τοχής την περιοχή του left bundle και έχουμε το πρώτο καλό σημάδι στην εμφύτευση ότι τα πράγματα είμαστε σε ένα καλό σημείο. Αν θυμάσαι, Κώστα, υπάρχει το discordance ανάμεσα στην AVL και στην AVR, που μας βοήθησε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα βιδώσουμε την περιοχή αυτή. Λοιπόν, ηρωικές προσπάθειες. Εγώ κρατούσα το θικάρι, ο Κώστας Ολέτσας βίδωνε. Εδώ ήταν η εκτινογραφία που πήραμε περίπου στην περιοχή που αυτό. Δεν φέρεται το σκιαγραφείο που ρίξαμε για να σιγουρευτούμε ότι δεν έχουμε περάσει από το septum. Και βλέπετε εδώ πέρα το αρχικό, το καρδιογράφημά μας, μετά από όπου βλέπετε ότι στην περιοχή που με τη Βιέννα έχουμε το χαρακτηριστικό ανάποδο, το W σημείο. Στη συνέχεια, μετά από 6 στροφές, αρχίζει να εμφανίζεται αυτό το R-Wave, το οποίο είναι ενδεικτικό ότι είμαστε σε καλή θέση και ότι πια είμαστε στο σημείο που προσδοκούμε. Και στοιχεία στη βηματοδότηση βλέπουμε και ένα bundle potential από την περιοχή του, το left bundle potential, το οποίο επίσης είναι ένα πολύ καλό σημείο εμφύτευσης. Και εδώ πέρα βλέπετε σε διαπραγματικά, συγγνώμη για την κακή ποιότητα του slide, αλλά βλέπετε τι έχει συμβεί στη μορφολογία του QRS με τις προοδευτικές αλλαγές της αντίστασης. Στο σημείο αυτό, αυτό είναι το τελευταία μέτρηση για το συγκεκριμένο ασθενή που είχαμε. Αν θέλετε να προχωρήσουμε λιγάκι. Βεβαίως. Με βάση λοιπόν τα όσα έχω πει μέχρι τώρα για την βηματοδότηση της περιοχής του αριστερού σκέλους, έχουμε έλλειψη δεδομένων μακράς διάρκειας. Υπάρχουν έλλειψεις μεγάλων προοπτικών τυχιοποιημένων μελετών μακράς διάρκειας και υπάρχει έλλειψη δεδομένων για μακροχρόνια συμπεριφορά των καλωδίων. Επίσης, υπάρχει έλλειψη δεδομένων για επιπλοκές κατά την αφαίρεση του βηματοδοτικού καλωδίου στην περιοχή του μεσοκοιλιακού διαφράγματος μετά την βηματοδότηση σε περίπτωση επιμόλυνσης του βηματοδοτικού συστήματος. Και επίσης, συμπεράσματα, η βηματοδότηση του HIST και της περιοχής του αριστερού σκέλους είναι εφικτή και προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους βηματοδότησης. Η μακροχρόνια συμπεριφορά των καλωδίων για HIST βηματοδότηση είναι προβληματική λόγω της προσδοκικής άκρησης των ουδών βηματοδότησης. Η βηματοδότηση περιοχής του αριστερού σκέλους είναι εφικτή, προσφέρει σταθερότητα και είναι ευκολότερη από την αντίστοιχη του HIST. Οι δύο εναλλακτικοί τρόποι βηματοδότηση προσφέρουν εναλλακτική λύση για αμφικοιλιακή βηματοδότηση σε αυτούς που το χρειάζονται. Και τέλος, είναι αναγκαία η διενέργεια μεγάλων μακροχρόνιων μελετών για τη σύγκριση των εναλλακτικών θέσεων βηματοδότησης με τις κλασικές. Είναι η επαρέπτυση τη βελτίωση των εργαλείων της τοποθέτησης. Και με βάση και τις τελευταίες γραμμές, η αναγκαιότητα τοποθέτησης δεύτερου καλωδίου στη δεξιά κοιλία για backup βηματοδότηση σε περίπτωση της λειτουργίας του καλωδίου είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας σε ασθενείς που σκεφτόμαστε να κάνουμε εναλλακτικούς τύπους βηματοδότησης για μπλοκ. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τους επόμενους ομιλητές.